να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σχετικά με το πρώτο project. Έτσι, θα πάρετε ένα link, θα σας το στείλω τώρα μάλλον, έτσι, και ουσιαστικά με αυτό εδώ το link θα αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές εδώ τις, σε αυτά εδώ τα αρχεία. Δεν φαίνεται πολύ καθαρά, δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω γι' αυτό. Ορίστε, είπε κάποιος κάτι, όχι. Λοιπόν, τώρα θα σας τα πω όλα. Θα πάρετε όλη την περιγραφή αναλυτικά. Λοιπόν, ουσιαστικά θα σας δώσω δύο datasets, δύο document collections, έτσι. Θυμίζω ξανά, γιατί τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ απλά, αν κάποιος πάρει λάθος δρόμο όμως μπορεί να παιδευτεί. Και επειδή δεν πρέπει να παιδευτεί κάποιος, έτσι, γι' αυτό θα δούμε λιγάκι εδώ τα βασικά σχετικά με το project, τι πρέπει να κάνουμε. Το dataset είναι τρία πράγματα. Ένα IR test collection είναι τρία πράγματα, έτσι. Τα θυμόμαστε, είναι τα documents, είναι τα topics και είναι και τα QRs. Okay. Αυτά τα τρία πράγματα πρέπει να τα έχει κάποιος για να μπορέσει να πειραματιστεί. Περισσότερο για IR evaluation θα πούμε στη συνέχεια, πολύ περισσότερο. Είναι ένα πολύ και ωραίο θέμα και σημαντικό θέμα. Αλλά η ουσία νομίζω ότι την έχετε κατακτήσει και με αυτά που κάναμε στις μεθοδολογίες έρευνας πέρσι, την έχετε κατακτήσει. Θέλουμε να μετρήσουμε το effectiveness. Για να μετρήσουμε το effectiveness υπάρχουν πολλοί τρόποι. Για να μετρήσουμε το effectiveness υπάρχουν πολλές μετρικές. Ένας τρόπος λοιπόν είναι να χρησιμοποιήσουμε benchmarks. Okay. Τα test collections εναλλακτικά. Είτε test collection, είτε μπορεί κάποιος να το πει benchmark collection. Τι θα πει benchmark collection, ότι ένα σύνολο από ομάδες, από άνθρωποι, θα πάρουν την ίδια συλλογή από κείμενα, την ίδια συλλογή από topics, από queries δηλαδή, έτσι, και θα εκτελέσουν μια σειρά από, θα υποβάλλουν αυτά τα ερωτήματα με όποια μεθοδολογία θέλει ο καθένας. Έτσι, μετά λοιπόν με την χρήση των QRs, okay, θα πρέπει λοιπόν να δει κάποιος να μετρήσει τα αποτελέσματα τα οποία δημιούργησε με τις ιδέες του, με το σύστημά του, δεν ξέρω με τι άλλο, να το μετρήσει. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι αυτά εδώ τα τρία. Έτσι, documents, topics και QRs. Όταν αναφερόμαστε για text retrieval, έτσι, αν μιλούσαμε για images ή για video retrieval, θα ήταν images. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα είχαν τα topics. Τα topics είπαμε μπορεί να ήταν εικόνες. Κάνω αυτή τη διευκρίνηση ότι βασικά η κουβέντα που κάνουμε εδώ είναι για text. Ωραία. Άρα λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι θα σας στείλω ένα email που θα αποκτήσει ουσιαστικά πρόσβαση σε αυτό το φάκελο. Έτσι. Τι θα έχει αυτό εδώ το email? Θα έχει βασικά δύο αρχεία. Είναι το αρχείο, τα αρχεία cacm.tar.zip και το cc.tar.zip. Είναι δύο πολύ παλιές, πολύ διαδεδομένες, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, πολύ απλές συλλογές για να κάνουμε IR retrieval. Εδώ αν θέλετε υπάρχει και ένα κείμενο, το description, όπου υπάρχει ένα paper. Το paper αυτό εδώ είναι πολύ παλιό, έτσι, είναι 30 ετών, ας πούμε, 40, δεν ξέρω πόσο είναι, όπου λέει αναλυτικά στοιχεία για αυτές τις συλλογές. Λοιπόν, αν κάποιος θέλει να το διαβάσει, το διαβάζει. Είναι προαιρετικό. Αν κάποιος ήθελε να κάνει σοβαρά πειράματα με μία συλλογή και να κάνει optimize ένα σύστημα για αυτή τη συλλογή, θα έπρεπε να ξέρει πολύ καλά τη συλλογή. Εσείς τώρα, ας το πούμε, αυτές τις συλλογές είναι κάτι σαν toy examples, ας πούμε, απλά για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα πριν πάμε στο δεύτερο project, όπου εκεί πλέον θα είναι τα πράγματα λίγο πιο, ας το πούμε, απαιτητικά. Που παίρνω την πρώτη συλλογή, έτσι, την έκανα extract όπως βλέπετε εδώ, σε αυτόν εδώ το φάκελο, άρα πρέπει να βρω ποια είναι τα τρία πράγματα που πρέπει να βρω. Τα documents,
έτσι, τα topics, τα ερωτήματα και τα QRs. Όταν έχω αυτά εδώ τα τρία, έχω συλλογή. Έχω test collection με την οποία μπορεί να δουλέψω. Με μία μικρή παρένθεση ότι αν είμαστε σε πραγματική πειραματική κατάσταση, ας πούμε, του τύπου ανταγωνιστική, τα QRs μπορεί να μην τα πάρετε εξ αρχής, να τα πάρετε εκ των υστέρων. Πάω λοιπόν να δω πού είναι, βλέπω εδώ κάπου λέει CACM all, λέει site, λέει common words, λέει QRs, λέει query. Το QRs και το query κάτι μου λένε, έτσι. Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα από το αρχείο CACM all, θα το ανοίξω με το notepad, ένα text αρχείο είναι. Okay. Και λοιπόν εδώ πέρα προσπαθώ να καταλάβω, δεν έχετε εσείς δει ένα τέτοιο αντίστοιχο format, προσπαθώ να καταλάβω τι είναι αυτή η συλλογή μου. Λοιπόν, αυτή η συλλογή για κάποιο λόγο έτσι την έχουν βγάλει σε μία μορφή την οποία θα σας την εξηγήσω. Και εγώ έχω 20 χρόνια έχω να δουλέψω με αυτή τη συλλογή, αλλά την ψιλοθυμάμαι, θα σας την εξηγήσω. Όπως βλέπετε, μια παρατήρηση αν κάνει κάποιος, βλέπετε εδώ που λέει J1, λέει I1, έτσι, και μετά έχει διάφορα πράγματα, μετά λέει εδώ I2, μετά άμα πάμε λίγο πιο κάτω λέει I3, I4 κτλ. Ουσιαστικά πρόκειται σε αυτό εδώ το text αρχείο, περιέχονται και τα 3204, που το ξέρω ότι είναι τόσα, μου το λέει η περιγραφή της συλλογής, έτσι. Περιλαμβάνονται όλα τα κείμενα της συλλογής σε ένα αρχείο. Αναλόγως τώρα με το τι θέλει κάποιος να κάνει, δηλαδή θέλω εγώ να την ιντεξάρω ας πούμε με το Lucid, για παράδειγμα, έτσι. Με ένα σύστημα, με το Terrier, με ένα οποιοδήποτε IR σύστημα. Μπορεί το Lucid, το Terrier, το Indri να διαβάσουν αυτό εδώ το format. Αν μπορεί, μπορώ να περάσω κατευθείαν αυτό εδώ το αρχείο. Αν δεν μπορεί, θα πρέπει να δω το κάθε σύστημα, έτσι, τι format μπορεί να διαβάσει. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί αυτό εδώ το ένα αρχείο, να το σπάσω σε 3.294 αρχεία, έτσι. Μπορεί να χρειαστεί, δηλαδή, να το σπάσω σε 3.204 αρχεία. Γιατί το σύστημά μου τα διαβάζει, έτσι. Άρα από τη μια πλευρά έχω τη συλλογή και από την άλλη έχω το σύστημα. Λοιπόν, για να πάω λίγο τώρα εδώ. Πού μπορώ να βρω συστήματα? Εδώ ήδη εγώ έχω κάνει μία αναζήτηση και έχω έρθει σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, δηλαδή στο resources.cgir. Μισό λεπτό λίγο, γιατί κάτι σκέφτηκα. Το έχω βάλει. Τι βλακία έκανα. Συγγνώμη. Λοιπόν, λέω ότι σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, λοιπόν, έτσι, μπορώ να βρω, καταρχήν ποια ιστοσελίδα, κρατήστε κάποιες σημειώσεις, θα τα βρείτε αυτά εδώ βέβαια και στο site του μαθήματος άμα πάτε, έτσι, μια πολύ βασική ιστοσελίδα είναι το cgir.org, έτσι, αν βλέπετε εκεί τον τίτλο επάνω, είναι το Special Interest Group on Information Retrieval, δηλαδή, cgir.org. Άμα πάτε σε αυτό εδώ το link, σε αυτό εδώ το site, υπάρχει εδώ μια επιλογή που λέει Resources. Πάτησα λοιπόν εδώ την επιλογή Resources και βλέπετε εδώ πέρα ότι βλέπετε εδώ που λέει, λέει Research Prototypes and Other Software. Εδώ λοιπόν μπορείτε να βρείτε μερικά από τα δεκάδες και τα εκατοντάδες IR συστήματα που υπάρχουν. Σας επισημαίνω την προσοχή κυρίως στο Terrier και στο Lemur. Έτσι, υπάρχουν και άλλα, Lemur, Terrier και Lucene, που δεν υπάρχει σε αυτή τη λίστα. Αυτά είναι πιο πολύ research prototypes, έτσι, research software. Αυτά τα τρία είναι αρκετά. Αν τώρα κάποιος θέλει για οποιοδήποτε λόγο να ψάξει κάποια άλλη μηχανή γιατί τη χρησιμοποιεί σε ένα project ή οτιδήποτε άλλο, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, άρα λέω ξανά,
Εδώ υπάρχουν τα συστήματα. Πού θα τα βρούμε αυτά εδώ τα συστήματα? Το κάθε σύστημα, άμα γκουγκλάρετε, έχει την ιστοσελίδα του, έτσι. Εδώ ας πούμε είναι το Teriyer το σύστημα, που αν θέλει κάποιος μπορεί να το κατεβάσει. Υπάρχει documentation, υπάρχει forum για να μπορεί κάποιος, αν θέλει να πάρει απάντηση σε κάποιο ερώτημα. Το αντίστοιχο είναι και για το Lemur το project. Έτσι, εδώ λοιπόν είναι αυτά, είναι προγράμματα τα οποία το Teriyer είναι υλοποιημένο σε Java. Το Lemur Indra είναι υλοποιημένο σε C++. Όχι ότι εσείς θα ασχοληθείτε με κώδικα, απλά σας δίνω αυτές τις πληροφορίες. Αυτό που πρακτικά εσάς σας ενδιαφέρει είναι για αυτά τα test collections που πρέπει να που θα σας δώσω να τα ιντεξάρετε και να μπορέσετε να κάνετε αναζητήσεις έτσι με αυτά τα, με ένα τουλάχιστον εργαλείο. Είναι στη δική σας επιλογή με ποιο εργαλείο θα τα κάνετε και με ποιον τρόπο θα τα κάνετε. Εγώ πάντως λέω επικεντρώνομαι σε αυτά τα τρία. Αυτά τα τρία είναι που σας σας προτείνω, σας καθοδηγώ λοιπόν να πάτε εκεί. Γυρίζω ξανά στο CACM εδώ, το οποίο το άνοιξα προηγουμένως, έτσι. Δηλαδή να κατανοήσουμε πρώτα απ' όλα τα έγγραφά μας. Προφανώς σας λέω, το θεωρώ απίθανο, κανένα από τα τρία δεν θα μπορεί να διαβάσει επί τόπου αυτή τη συλλογή. Αυτή η συλλογή, προσοχή, έχει όνομα, έτσι. Πώς λέμε, ξέρω εγώ, Ferrari, GT, τάδε, άμα ψάξετε στο ίντερνετ και δώσετε CACM Collection, πολύ πιθανό να τη βρείτε ήδη η έτοιμη φτιαγμένη για να μπορεί να την ιντεξάρει το Teriyer, παράδειγμα, να την ιντεξάρει το Lemur. Να την, έτσι, κατανοητό. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είναι η συλλογή έτσι όπως σας την έδωσα εγώ η μοναδική της εμφάνιση. Μπορεί να είναι σε εκατοντάδες mail στο διαδίκτυο και μπορεί να τη βρείτε στη μορφή που εσείς, ας πούμε, τέλος πάντων σας βολεύει. Δεν θα είναι όμως και πάρα πολύ δύσκολο να τη φέρετε σε μια άλλη μορφή. Θα πρέπει να γράψετε ένα προγραμματάκι που να κάνει μια... Δηλαδή, τι, όταν λέμε άλλο προγραμματάκι, αν καταλάβουμε τη δομή, δείτε εδώ, το .tav σημαίνει τι σημαίνει. Σημαίνει ότι είναι ο τίτλος, έτσι. Δηλαδή, μπορώ εγώ να γράψω ένα προγραμματάκι ή και να μην γράψω προγραμματάκι, να κάνω εδώ ένα αυτό, να πω το .tav, αντικατέστησέ το με title, παράδειγμα. Κατανοητό. Έτσι, λοιπόν, άμα το κάνω λοιπόν αυτό εδώ, λοιπόν, θα πάει και θα μου κάνει... Δηλαδή, τώρα σας δείχνω πώς θα μπορούσα να το κάνω και με έναν έτσι πολύ χειρονακτικό τρόπο. Έτσι, να έρθω εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να πω το .b, αντικατέστησέ το με... με τέλος title. Ναι, αν χρειαζόταν. Δεν χρειάζεται, γι' αυτό δεν θα το χρησιμοποιήσετε. Εδώ να πω Control-H, συγγνώμη, και να πω το .i, αντικατέστησέ το, ας πούμε, με doc number, παράδειγμα. Υπάρχουν εργαλεία που μπορείς να βάλεις και regular expressions και νομίζω και το Notepad++ που κάνει αυτό. Οπότε θα μπορούσε κάποιος ακόμη και έτσι να το κάνει, θα μπορούσε να γράψει και ένα προγραμματάκι πολύ απλό σε grep ή οτιδήποτε άλλο για να το κάνει, θα μπορούσε να γράψει και ένα προγραμματάκι σε Java για να το κάνει ή θα μπορούσε να βρει και τη συλλογή έτοιμη. Έτσι, στο format το οποίο, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει Teriyer, εγώ θα πήγαινα και θα Google, ας πούμε, θα έλεγα CACM Collection for Teriyer Format, ας πούμε, και κάπου θα την έβρισκα. Αυτό λοιπόν είναι επιλογή δική σας. Αυτό πάντως είναι το raw material, έτσι, το βασικό υλικό, έτσι όπως παράχθηκε πριν 40 χρόνια από τους τύπους που φτιάξαν αυτή τη συλλογή. Okay. Και αν θα προσέξετε, αυτή η συλλογή έχει ένα τίτλο, λέει πότε δημοσιεύτηκε και γι' αυτό λέγεται CACM, έτσι, γιατί όλα αυτά εδώ είναι επιστημονικά άρθρα που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Communications of ACM. Έτσι, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά θεωρείται, ας πούμε, το κορυφαίο περιοδικό, ας το πούμε, στο χώρο των υπολογιστών, όπου, τέλος πάντων, καλύπτει διάφορα θέματα. Όπως βλέπετε μετά, εδώ το α, τι είναι, όπως καταλαβαίνετε, η όθος, έτσι. Το νι εδώ δεν θυμάμαι τι είναι, υποθέτω ότι έχει να κάνει κάτι
με... δεν θυμάμαι, το .x, αν διαβάσετε το description, το PDF, τα λέει όλα, έτσι. Το X είναι τα references. Έτσι, δηλαδή εδώ ουσιαστικά, τι μου λέει, αυτό εδώ το θυμάμαι, μου λέει ότι ξέρω εγώ, το αρχείο με .id 100 σχετίζεται με το 1. Το με το 123 σχετίζεται με το 1. Το 164 σχετίζεται με το 1. Και ούτω καθεξής, έτσι. Θα πρέπει λίγο να δείτε αν τα χρειάζεστε αυτά, δεν ξέρω. Λοιπόν, και βλέπετε ότι εδώ πάω στο δεύτερο έγγραφο, πάλι τίτλο. Βέβαια βλέπετε εδώ ότι κάποια έγγραφα έχουν μόνο τίτλους, αλλά άμα θα κατεβείτε και πιο κάτω θα δείτε ότι κάποια άλλα έγγραφα έχουν και abstracts. Τα βλέπετε εδώ. Βλέπετε εδώ λέει w.d. Αυτό είναι το abstract. Οκ, το abstract λοιπόν του άρθρου. Υπάρχει ένα αρχείο το description.pdf που τα λέει όλα πολύ αναλυτικά, αλλά είναι όλα αυτοεξήγητα. Δηλαδή βλέπεις και δεν χρειάζεται να... Δεν νομίζω. Μέχρι τώρα δηλαδή ότι είδαμε κάτι που χρειάζονταν να αναφερθούμε κάπου για να δούμε τι είναι αυτό. Βασικά εσείς θα προσπαθήσετε να τα βγάλετε, είτε να βρείτε τις συλλογές έτοιμες στη μορφή που θέλετε, είτε αυτό εδώ το πράγμα να το μετατρέψετε. Τώρα, όταν λέμε στη μορφή που θέλουμε, τι θα πει στη μορφή που θέλουμε. Πρέπει να πάμε να δούμε τι μορφές υπάρχουν. Οι μορφές που υπάρχουν έχουν κατά βάση να κάνουν με το εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Η πιο όμως ευρέως διαδεδομένη και χρησιμοποιούμενη μορφή είναι το λεγόμενο TREXT. Κάποιο τρόπο λοιπόν, λέω ξανά, θα πρέπει να μεταφέρετε τα αρχεία σας στο format το οποίο απαιτείτε. Κάνετε focus στο τεργέ, υπάρχουν και βίντεο ανεβασμένα στο site από πέρσι που τα είχαμε τραβήξει. Έτσι, εκεί πέρα λοιπόν είναι πιο αναλυτικά, είναι τα βίντεο που λέει Απόστολος Μαβίδης, βίντεο πάει Απόστολος Μαβίδης, δεν ξέρω αν τα έχετε δει. Υπάρχουν κάποια βίντεο λοιπόν εκεί που εξηγούν τη χρήση του τεργέ. Λοιπόν, άρα, πρώτο βήμα είναι να μετατρέψετε τα αρχεία σας στο format που επιθυμείτε. Το δεύτερο βήμα είναι να μετατρέψετε τα query σας στο format που επιθυμείτε, που πρέπει να έχετε τέλος πάντων για να μπορέσετε να κάνετε το πείραμά σας. Πού μπορεί να είναι τα queries, προφανώς ανοίγω εδώ το αρχείο που λέει queries και εδώ βλέπω τα queries μου, έτσι, και βλέπετε εδώ λέει I1 που προφανώς σημαίνει item 1, έτσι, και λέει what articles exist which deal with time sharing systems, έτσι, an operating system for IBM computers. Άρα λοιπόν εσείς θα υποβάλλετε αυτό το ερώτημα σε ποια μορφή. Θα το υποβάλλετε όπως είναι, θα κρατήσετε τις λέξεις TSS, Time Sharing System, Operating System, IBM computers. Αυτό είναι δικιά σας επιλογή το τι θα κάνετε. Έτσι δηλαδή θα πρέπει να το πάτε σε μία μορφή που να πρώτα σε... Πρώτα φυσικά εννοείται σε επίπεδο format θα πρέπει να το μετατρέψετε ώστε να μπορεί να το διαβάζει το εργαλείο το οποίο έχετε. Πώς θα το μετατρέψετε, με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα προηγουμένως. Okay. Και από εκεί και πέρα θα κάνετε και μία λογική επεξεργασία του query file αν θέλετε, έτσι, για, με σκοπό να βελτιστοποιήσετε ας πούμε τα ερωτήματά σας, τα αποτελέσματά σας, να βελτιστοποιήσετε τα ερωτήματα με σκοπό να βελτιστοποιήσετε και τα αποτελέσματα που θα πάρετε. Ορίστε. Ένα παράδειγμα πάνω σε αυτό μπορεί να πείτε με τα queries. Ναι, να, ας πούμε, το πρώτο query είναι αυτό εδώ. Πώς μπορώ να κάνω βελτιστοποίηση σε αυτό το query. Μπορώ να πω, ας πούμε, για παράδειγμα, να ξεχωρίσω ποιες είναι οι σημαντικές λέξεις και ποιες είναι οι μη σημαντικές λέξεις. Ποιες είναι οι σημαντικές λέξεις, έτσι, όλο αυτό εδώ το πράγμα, ας πούμε, λέω, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό. Όλο το υπόλοιπο, καλά τα for και τα αν δεν τα βγάζω, γιατί τυπικά θα τα βγάλει ως top word στο σύστημά σας, έτσι. Άρα κρατάω, να, έκανα optimize τώρα το query μου. Κράτησα μόνο τις λέξεις που θεωρώ
ότι θα παίξουν ρόλο. Κανένας δεν μου λέει ότι όντως θα γίνει αυτό εδώ. Πιστεύω ότι έτσι θα γίνει. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει και κάτι παρόμοιο, ας πούμε, θα πρέπει να... Στην κρίση μας, δηλαδή. Στην κρίση, προσοχή, εννοείται ότι αυτά εδώ τώρα τα δείχνω, δεν γίνεται χειρονακτικά το optimization των queries, έτσι, η βελτιστοποίηση των queries. Αν κάποιος θέλει, μπορεί να το κάνει και χειρονακτικά. Σε αυτή τη φάση δεν με ενδιαφέρει. Γιατί εμείς απλά σαν στόχο έχουμε να κάνουμε τον index και να τρέξουμε πειράματα. Αν θέλετε να το κάνετε εσείς έτσι για μια δοκιμή, να δείτε τι αποτελέσματα θα πάρετε πριν, δηλαδή χωρίς την ανθρώπινη βελτιστοποίηση και με την ανθρώπινη βελτιστοποίηση, αυτό είναι στο δικό σας χέρι. Έτσι, φυσιολογικά, το προηγούμενο ας πούμε ήταν ένα εύκολο παράδειγμα, έτσι, που μπορούσα να κάνω βελτιστοποίηση. Εδώ λέει, είμαι, λέει, ενδιαφέρομαι για άρθρα, δηλαδή θέλω από τα 3.204 άρθρα να μου φέρεις άρθρα τα οποία να είναι γραμμένα είτε από το brief είτε από το νούντο. Άρα εδώ τώρα τι πρέπει να κάνω? Δεν έχει νόημα να κάνω αναζήτηση, ξέρω εγώ, για παράδειγμα στο abstract. Θα ψάξω για τους authors μάλλον. Αυτό είναι αυτό που μου λέει, αν χρειάζεται δηλαδή να κρατήσω το field των authors, το πεδίο authors, αν χρειάζεται να το κρατήσω ή όχι. Μπορεί κάποιος να κάνει merge τους authors με το abstract και να έχει ένα πεδίο. Έτσι δηλαδή, εδώ τώρα αν θα κρατήσει τους authors ξεχωριστά και το abstract ξεχωριστά, θα πρέπει να κάνεις field search μετά. Δηλαδή πρέπει να κάνεις αναζήτηση είτε μόνο στο πεδίο των authors, είτε μόνο στο πεδίο των abstract, είτε συνδυασμό αυτών των πραγμάτων. Λοιπόν, συνήθως αυτό που κάνουμε είναι, συνήθως λέω, εξαρτάται τι θέλουμε να πετύχουμε βέβαια πάντοτε. Αν θέλουμε να κάνουμε τέτοιου είδους βιβλιογραφική αναζήτηση, οπωσδήποτε τους authors θα τους κρατήσουμε ξεχωριστά από το abstract, έτσι. Πολλές φορές όμως χρησιμοποιούμε το bag of words approach, όπου παίρνουμε τις λέξεις των συγγραφέων, παίρνουμε το abstract, το συνενώνουμε σε ένα πράγμα, το πετάμε μέσα προς δικτυοδότηση, οπότε ακόμα και άμα μου δώσει την λέξη priv, ας πούμε εδώ, θα μου το φέρει το άρθρο. Απλά εκεί τι κίνδυνος υπάρχει? Υπάρχει μέσα στο abstract ενός άρθρου που δεν είναι γραμμένο από το brief, να αναφέρεται αυτό στο brief και να το κάνει και αυτό retrieve σε αυτή την περίπτωση. Κατανοητό? Έτσι. Λέω λοιπόν σενάρια τώρα τα οποία καλό είναι κάποιος να ξέρει για το τι μπορεί να συμβεί. Πάντως όπως και να έχει, μπορείτε να κάνετε αυτοματοποιημένο ή μη αυτοματοποιημένο optimization των query σας, βελτιστοποίηση των query σας. Μη χειροκίνητα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, υπάρχουν εκατομμύρια. Θα πω ένα παράδειγμα. Να κατεβάσει κάποιος, ας πούμε, να πάρει το query το προηγούμενο που συζητούσαμε, το Time Sharing System και Operating Systems, να κατεβάσει κάποιος και ένα θησαurus και να ψάξει να βρει λέξεις που είναι συνώνυμες, ας πούμε, με το Time Sharing System και να κάνει expand το query του με αυτές τις λέξεις, παράδειγμα. Θα μπορούσε κάποιος, καταλάβατε τι είπα, να πάρει κάποιος, λέω... Όχι, θα γράψεις κώδικα. Αχα. Παιδιά, τα πάντα ό,τι κάνουμε εννοείται ότι δεν είναι τίποτα χειροκίνητο. Έτσι, απλά τώρα λέω ότι αυτό το χειροκίνητο μπορεί να επιτρέπεται για να... Εντάξει, απλά για να κάνετε μια δοκιμή. Ένα θησόρους τι είναι? Το θησόρους, ρε παιδιά, στο Word που χρησιμοποιείτε τι κάνει? Δίνετε τη λέξη... ποδόσφαιρο και σας λέει, ξέρω εγώ, μπάλα. Αυτό είναι ένα θησόρους. Δηλαδή θα δίνει συνώνυμα. Έτσι, και υπάρχουν διάφορα θησόρους. Μπορεί κάποιος λοιπόν, και όταν λέω θησόρους, υπάρχουν υπηρεσίες στο ίντερνετ που του λέω ότι του δίνω τη λέξη system και μου γυρίζει άλλες 5 παρόμοιες λέξεις.
Έτσι, του δίνω τη λέξη, ξέρω εγώ, time και μου γυρίζει πέντε παρόμοιες λέξεις. Όχι, θα γράψει ένα πρόγραμμα που κάνει επεξεργασία, όχι γραμμή-γραμμή. Αυτά όλα γίνονται batch. Όταν λέμε, όταν λες γραμμή-γραμμή, τι να κάνω, copy-paste αυτό και να... Για κάθε αναζήτηση, για το κάθε query που έχει να ψάξεις... ναι, για το κάθε ένα από αυτά θα το κάνεις βελτιστοποίηση. Μέσα από έναν αλγόριθμο. Να σας πω και άλλους αλγορίθμους. Έτσι, κάποιες ιδέες εκ του προχείρου. Μπορεί κάποιος, εσείς δεν θα κάνετε, δεν μπορείτε να κάνετε μια ανάλυση και να πάρετε τα βασικά στατιστικά μιας όλης της συλλογής σας. Δηλαδή, πριν κάνετε επεξεργασία τα queries, μπορείτε να κάνετε, να παράγετε τα βασικά στατιστικά της συλλογής σας. Δηλαδή, η λέξη, ας πούμε, time, η λέξη sharing, η λέξη system, πόσο συχνά ή σε πόσα κείμενα αποκρίνονται. Άρα λοιπόν εκεί να πείτε ότι κάποιες λέξεις που εμφανίζονται πάρα πολύ συχνά να τις απορρίψετε από τα ερωτήματά σας, γιατί ουσιαστικά δημιουργούν πολύ θόρυβο. Τέτοιου είδους πράγματα μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να κάνετε δηλαδή ιστογράμματα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτά εδώ όλα όμως για αυτή την πρώτη φάση δεν χρειάζονται. Μιλάμε για μια απλή εκτέλεση των ερωτημάτων. Έτσι, και όχι μόνο σε αυτή τη φάση, και στην κατοπινή φάση δεν θα χρειαστεί να κάνει τέτοια πράγματα. Εκτός κι αν κάποιος έχει μια ιδέα που πρέπει οπωσδήποτε να πάει να πειράξει τα queries. Έτσι, κατά βάση τα queries δεν θα τα πειράξετε. Μπορείτε να βρείτε, ας πούμε, από τις λέξεις TSS, Time, Sharing, System, Operating, IBM και Computers, ποια είναι οι πιο σημαντικές είναι οι τρεις πιο σημαντικές μέσα σε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, ας πούμε, να διαλέγετε το 50% από κάθε ερώτημα, να διαλέγετε το 50% των πιο σημαντικών λέξεων. Τι θα πει πιο σημαντική λέξη? Παράδειγμα, όποιο έχει μεγαλύτερο inverse document frequency, δηλαδή είναι σε όσο πιο λιγότερα κείμενα γίνεται, μπορεί αυτή η λέξη, εγώ να τη θεωρώ για τους δικούς μου λόγους, ότι είναι σημαντική ή δεν είναι. Okay. Μπορούμε να σβήσουμε λέξεις, μπορούμε να αντικαταστήσουμε κάποια λέξη με κάποια. Τα πάντα μπορείτε να κάνετε. Και να σβήσετε και να προσθέσετε και να αντικαταστήσετε. Αλλά έτσι μπορεί να αλλάξει το εδώ στο. Ας αλλάξει και τι. Θα πάρεις κακά αποτελέσματα. Δεν πειράζει. Το θέλεις αυτό? Όχι, εννοώ ότι μπορεί να κάνω το ρόλο να είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο μετά. Να είναι δηλαδή πάρα πολύ. Εντάξει, βασικά ο καθένας εδώ τώρα θα προσπαθήσει να κάνει για να πάρει καλά αποτελέσματα, έτσι. Δεν θα προσπαθήσετε για να πάρετε άσχημα αποτελέσματα, αλλά γενικά οι δοκιμές δεν, παιδιά, οι δοκιμές δεν απαγορεύονται, μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι θέλει. Λοιπόν, η ουσία μας πια είναι ότι όταν μετατρέψετε, η πρώτη φάση είναι δεν θα σκεφτείτε τίποτα από όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που θα σκεφτείτε είναι να πάρω τη συλλογή μου στο format που θέλω, να πάρω τα queries μου όπως είναι στο format που θέλω και να τρέξω ένα πείραμα. Δηλαδή, τι θα πει πείραμα? Να ινδεξάρω, να υποβάλω τα ερωτήματά μου και να πάρω αποτελέσματα. Και αυτό είναι, όλα τα άλλα είναι εκ των υστέρων θα έρθει. Άμα έχετε όρεξη να τα κάνετε και θα δείτε ότι θα έχετε όρεξη. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα πείτε, για να δω ρε παιδί μου, εντάξει, έκανα, έτρεξα αυτά εδώ τα ερωτήματα, πήρα κάποια αποτελέσματα. Τώρα ας πάω, ας πούμε, και ας πειράξω μερικά ερωτήματα, να δούμε τι, ας χρησιμοποιήσω τις μισές λέξεις, τι θα γινόταν, ας πούμε. Ας χρησιμοποιήσω stop words, ας χρησιμοποιήσω το ένα. Λοιπόν, το τρίτο πράγμα που βλέπουμε εδώ, φυσικά υπάρχει και ένα readme αρχείο που τα εξηγεί όλα αυτά που είπαμε, έτσι. Λέει τι είναι το κάθε ένα από αυτά εδώ τα αρχεία. Έτσι, και το φυσικά, το common words, για να δω λιγάκι. Προφανώς αυτό είναι το λεγόμενο stop list, να το. Έτσι, σας έχει και ένα stop list. Δεν είναι ανάγκη αυτό να το χρησιμοποιήσετε εσείς, αλλά υποψιάζομαι ότι αυτό το stop list έχει γίνει optimized για τη συγκεκριμένη συλλογή. Καταλάβατε, δηλαδή, ας πούμε για παράδειγμα εδώ
βλέπω μία λέξη που λέγεται secondly, ας πούμε, ή παρακάτω είδα μία λέξη που λεγόταν automatically, έτσι, ή Unix, ας πούμε, που σημαίνει ότι η λέξη Unix δεν προσφέρει κάτι ιδιαίτερα σε αυτή τη συλλογή, γιατί αναφέρεται παντού, σε κάθε άρθρο, ας πούμε, αναφέρεται. Μιλάμε τώρα ότι αυτά τα άρθρα είναι γραμμένα το 65 και το... Έτσι, είναι πολύ παλιά η συλλογή. Και επειδή είναι όλα για computer science, όλα αναφέρουν τη λέξη Unix. Άρα, η λέξη Unix ουσιαστικά είναι stop word. Χωρίς αυτό εδώ να σημαίνει ότι, μπορείτε, ότι επιβάλλεται να χρησιμοποιήσετε σε αυτό το, αυτά τα common words. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το, ό,τι έχει, είναι τα δικά σας, ό,τι έχει το τεριέ. Κάθε άτομα θα κατεβάσετε το τεριέ. Το τεριέ έχει by default ένα common words για την αγγλική γλώσσα. Άμα κατεβάσετε το intri, έχει ένα common words για την αγγλική γλώσσα και ούτω καθεξής. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η συλλογή μου. Έτσι, τώρα το μόνο που μου μένει είναι το QRELS. Δείτε λιγάκι και το QRELS. Το QRELS λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ, έχει 4 στήλες. Τη στήλη 3 και τη στήλη 4 αγνοήστε τη. Τι μου λέει η στήλη 1 και 2. Μου λέει ότι για το κείμενο, για το ερώτημα με αύξοντα αριθμό 1, το σχετικό κείμενο είναι το 1410, το 1572, το 1605, το 2020, το 2358. Έτσι, σας θυμίζω ότι όλα τα κείμενα είναι 3204. Τα ορθά αποτελέσματα, ναι, τα ορθά αποτελέσματα, έτσι. Για το ερώτημα 2 είναι το 2434, το 2863 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά εδώ λοιπόν, τα αποτελέσματα που θα βγάλετε από την εκτέλεση και τα QRELS τα βάζετε στο TrackEval, το πρόγραμμα δηλαδή που κάνει αυτή τη δουλειά, έτσι, και θα σας βγάλει το τελικό αποτέλεσμα. Θα το γίνει στη δεύτερη φάση μετά. Ναι, αφού βγάλετε, όχι, μπορείτε αν θέλετε να το κάνετε και σε αυτή τη φάση και κάντε το και σε αυτή τη φάση, απλά δεν είναι παραδοτέο, έτσι. Δεν μας ενδιαφέρει δηλαδή. Εγώ θέλω, θα ιντεξάρετε και θα κάνετε 5 runs, έτσι, ό,τι runs θέλετε. Αν θέλετε να βγάλετε και τα αποτελέσματα, βγάλτε τα. Θα εκτιμηθεί extra. Θα σας πω, στο email που θα πάρετε με τις συλλογές, θα υπάρχει και η περιγραφή ό,τι χρειάζεται να κάνετε, έτσι. Λοιπόν, εδώ λοιπόν βλέπουμε 64 είναι τα ερωτήματα. Έτσι, άρα λοιπόν το QRELS λοιπόν είναι 796 σχετικές γραμμές, άρα κατά μέσο όρο πόσα σχετικά documents έχω ανά ερώτημα. Είναι 64 τα ερωτήματα, άρα 796 δια 64, έτσι, είναι περίπου, ας πούμε, 11-12, ας πούμε, είναι 12 είναι τα σχετικά ερωτήματα ανά ερώτημα, τα σχετικά documents ανά ερώτημα. Αυτά όλα τα λέω γιατί για να αποκτήσετε αίσθηση μιας συλλογής πρέπει να ξέρετε λίγο και τα στατιστικά της, έτσι, να ξέρετε τι σας γίνεται, ας πούμε. Άλλα βέβαια ερωτήματα, όπως βλέπετε, όπως το 64 έχει μόνο ένα σχετικό, άρα το 64 θα το χαρακτηρίζαμε ως ένα precision oriented ερώτημα, έτσι, ενώ το 63 από ό,τι βλέπω έχει, είναι πάνω στο μέσο όρο και φυσικά θα υπάρχουν κι άλλα που θα έχουν περισσότερα από το μέσο όρο. Δηλαδή, μπορούμε να κάνουμε μια στατιστική ανάλυση, να ξέρουμε ποιος είναι ο μέσος όρος, ποιος είναι ο median, έτσι. Δηλαδή, ποιος είναι ο αριθμός που μας λέει από αυτό τον αριθμό και πάνω, τα μισά ερωτήματα έχουν πάνω από αυτό τον αριθμό, τα μισά έχουν κάτω. Γενικά, αυτά είναι τα βασικά descriptive, τα περιγραφικά στατιστικά που θέλουμε να ξέρουμε. Ύστερα θέλουμε να ξέρουμε πόσες λέξεις έχει κάθε document, τι μήκος έχει το κάθε document, κατά μέσο όρο, έτσι, είναι, ξέρω εγώ, 50 οι λέξεις, 30, 100, όλα αυτά εδώ θέλω να τα ξέρω, γιατί αύριο μεθαύριο, όταν θα πειραματιστώ με web αρχεία, όταν θα πειραματιστώ με πατέντες, όταν θα πρέπει να ξέρω λίγο, αρχίζω να χτίζω γνώση, ότι εφάρμοσα αυτό εδώ το πράγμα σε μικρά κείμενα ή σε μεγάλα κείμενα και πέτυχε, ή εφάρμοσα κάτι άλλο, ας πούμε, και δεν πέτυχε. Αν προχωρήσουμε και κάνουμε κάποια κομμάτια και αυτά, μπορούμε να τα ενσωματώσουμε στο παραδοτέο.
τώρα, στο, σε αυτό το mini report που θα στείλετε της μιας σελίδας, αν θέλετε κάντε το 2 και βάλτε και τα descriptive statistics, ό,τι θέλετε. Ό,τι δουλειά κάνετε είναι καλό και θα εκτιμηθεί. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να πούμε, έτσι, εντάξει, τώρα το για ποιο λόγο τα κάνουμε όλα αυτά εδώ το είπαμε, θα το πούμε αργότερα συνέχεια. Ο τελικός μας στόχος είναι να υπολογίσουμε μετρικές που μας ενδιαφέρουν, γιατί θα δείτε τώρα, αν εσείς όλοι πάρετε την ίδια συλλογή ακριβώς, την αφήσετε απαράδεκτη, τα ίδια ερωτήματα, χρησιμοποιήσετε το ίδιο σύστημα με τις ίδιες παραμέτρους, όλοι θα πάρετε τα ίδια αποτελέσματα. Αλλά θα δείτε ότι κάποια στιγμή θα αρχίσετε να σκέφτεστε, α, μήπως κάνω αυτό, μήπως κάνω εκείνο. Πώς θα μπορείτε να ελέγχετε το αποτέλεσμα αυτού του πράγματος που κάνετε. Εγώ τώρα εξ αρχής θα σας δώσω και τα QRES. Στο δεύτερο πείραμα που θα κάνουμε δεν θα σας δώσω τα QRES. Έτσι, εδώ τώρα όμως, έχοντας τα QRES, θα μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, να κάνετε ό,τι optimization θέλετε, για να μπορείτε, ας πούμε, να παίρνετε, να ελέγχετε, να τρέχετε δηλαδή το track eval. Το track eval σας βγάζει μια λίστα από νούμερα. Ένα από αυτά τα νούμερα, ας πούμε, τα πιο βασικά είναι το MAP, το Mean Average Precision, έτσι, λέει MAP, ξέρω εγώ, 0,24, ωραία. Κάνω κάτι, μετά παίρνω MAP 0,32. Α, λέω βελτιώθηκε το σύστημά. Τώρα, γιατί σας δίνω δύο συλλογές. Έτσι, αν παρατηρήσατε εδώ, εκτός από τη CACM, υπάρχει και μια άλλη συλλογή. Εδώ στον ίδιο φάκελο υπάρχει ένα αρχείο, το cc.tar.gz, το οποίο άμα το κάνω expand και αυτό, θα δείτε ότι έχει την ίδια δομή με το CACM, έχει λίγο λιγότερα κείμενα. Τα κείμενα είναι, ξέρω εγώ, 1500 πόσο είναι στη συλλογή CC, για να κάνετε τι κάνατε στη μηχανική μάθηση, θυμάμαι που το κάνατε την ημέρα που είχα έρθει, κάνατε cross validation. Έτσι, βέβαια, εδώ είναι λίγο κάτι διαφορετικό με τη λογική που συζητήσατε και στη μηχανική μάθηση. Θυμάστε τι ήταν στη μηχανική cross validation, έτσι, ότι σπάω, ας πούμε, το δείγμα μου σε 10 buckets, έτσι, κάνω κάτι στα 9 buckets και κάνω validate, ξέρω εγώ, στο 1. Και μετά κάνω shift, παίρνω άλλο συνδυασμό το bucket, δοκιμάζω κάτι, κάνω validation. Κατά παρόμοιο τρόπο, η ιδέα εδώ είναι ότι, εντάξει ρε φίλε, έκανες κάτι και τα αποτελέσματα που πήρες στη συλλογή CACM ήταν καλύτερα. Αυτό σημαίνει ότι η ιδέα σου είναι universally applied, ας πούμε, σε κάθε κείμενο. Δηλαδή, θα είναι επιτυχημένη η ιδέα σου, είτε κάνεις web search, είτε κάνεις σε μικρά κείμενα, είτε κάνεις σε patent domain, είτε κάνεις σε medical domain, παντού, είτε κάνεις, ξέρω εγώ, job recruitment. Για να το δοκιμάσεις, η λογική που εφαρμόζουμε είναι να κάνουμε, να έχουμε και μία δεύτερη και μία τρίτη και μία τέταρτη συλλογή, γιατί τότε πραγματικά έχει αξία μια ιδέα, όταν έχει αποτελέσματα σε ένα τουλάχιστον μεγάλο ποσοστό συλλογών, έτσι, γιατί εναλλακτικά ο τρόπος που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να σας δώσω μια πολύ μεγάλη συλλογή του, ξέρω εγώ, των 100.000 ή του 1 εκατομμυρίου document, να τις σπάσετε και αυτοί σε buckets, ας πούμε, έτσι, και τότε να, αλλά αυτό είναι πιο δύσκολο, γιατί τότε θα πρέπει να κάνετε, να προσαρμόσετε και τα QRES, δηλαδή δεν είναι το όταν παίρνω μια συλλογή και τη χωρίζω στη μέση, κάποια από τα ερωτήματά μου θα έχουν σχετικά κείμενα και στη μία συλλογή και στην άλλη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή πείτε ότι παίρνω εγώ αυτή τη συλλογή που έχω τώρα και την CACM, ας πούμε, και την κάνω split στη μέση. Άμα την κάνω split στη μέση και έρθω, ας πούμε, για παράδειγμα στο ερώτημα, αν έρθω για παράδειγμα στο ερώτημα 5, βλέπετε ότι το ερώτημα 5 έχει το 756, το 1307, ας πούμε ότι εδώ είναι η μέση, έτσι, άρα έχει, δηλαδή άμα χωρίσω τα 3204 κείμενα στη μέση, θα πάρω 1602 κείμενα στη μία συλλογή και 1602, άρα μέχρι το 1602
είναι στη μία συλλογή. Άρα το ερώτημα 5, τα πρώτα 3 θα τα έχει στη μία συλλογή και τα υπόλοιπα θα τα έχει στην άλλη. Δηλαδή πρέπει να κάνετε reconfiguration, τα QRLs και όλα αυτά εδώ. Γι' αυτό λοιπόν συνήθως δεν κάνουμε split μια συλλογή. Η λογική του split εφαρμόζεται σε machine learning. Όταν κάνουμε IR, χρησιμοποιούμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συλλογή, έτσι για διάφορους λόγους. Κυρίως γιατί θέλουμε να δούμε αν η ιδέα η οποία έχουμε ανακαλύψει μέσα εισαγωγικά, αν μπορεί να εφαρμοστεί και αν έχει τα ίδια θετικά αποτελέσματα και σε άλλες συλλογές. Okay. Τώρα εδώ οι συλλογές υπάρχουν πάρα πολλές. Έτσι, όλες οι συλλογές έχουν ονόματα. Το λέω αυτό εδώ, γιατί τώρα που θα μπείτε και θα κατεβάζετε και θα ψάχνετε, θα μπείτε να κατεβάσετε Τεργέ και θα διαβάζετε ίσως στο site του Τεργέ κάποια πράγματα, θα βλέπετε μάλλον διάφορα πράγματα. Ένα πράγμα που θα βλέπετε είναι τι, οι συλλογές. Συλλογές υπάρχουν πολλές. Θα δούμε πώς φτιάχνονται οι συλλογές. Ας πούμε, δείτε εδώ. Υπάρχει μια συλλογή που λέγεται GAP2 για παράδειγμα. Υπάρχει η Reuters συλλογή. Υπάρχουν οι συλλογές που παράγονται από το Trek. Λοιπόν, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες ή και εκατοντάδες test collections υπάρχουν. Εμείς τώρα αφοσιωνόμαστε σε αυτά τα δύο. Παρόλα αυτά όμως πρέπει να αρχίζετε σιγά σιγά να χτίζετε μια γνώση και για τις άλλες συλλογές που υπάρχουν. Αυτές οι συλλογές τώρα ποιος τις φτιάχνει? Κάποιοι άνθρωποι κάθονται και τις φτιάχνουν. Έτσι, δηλαδή θέλει πολύ κόπο για να φτιάξουμε ένα test collection. Θα μιλήσουμε αναλυτικά όταν θα μιλήσουμε για evaluation ποιες είναι οι τεχνικές. Αλλά ας πούμε μικρές συλλογές όπως τη CACM οι οποίες φτιάχνονταν πριν 40 χρόνια μπορούμε μέσα σε εισαγωγικά σχετικά εύκολα να τις φτιάξουμε, με πολύ ανθρώπινο κόπο όμως, παίρνοντας, ξέρω εγώ, 3.204 άρθρα, τα βάζουμε σε μία άκρη, βγάζουμε κάποια ερωτήματα, δηλαδή καλούμε, τι θα πει το βγάζουμε κάποια ερωτήματα, ένας λόγος. Πρέπει να καλέσω κάποιους expert, να καλέσω, ξέρω εγώ, τον professor Χ, τον professor Ψ και τον professor Z και να τους πω, ρε παιδιά, σας παρακαλώ, φτιάξτε μου 20, 30, 40 ερωτήματα. Θα σε πει ο άλλος τι 40 ρε εσύ, δεν μπορώ 40, είναι πολλά, θα κουραστώ πολύ, θα σου φτιάξω 5. Και 5 εγώ και 5, μα θα τους πεις, ρε παιδιά, 5 και 5 και 5 είναι 15. Δεν μπορώ να κάνω δουλειά με 15, δεν μπορώ ούτε statistical validation δεν μπορώ να κάνω. Σας παρακαλώ, κάντε μου κι άλλα. Λοιπόν, έτσι φτιάχνονται αυτά. Φτιάχνουν λοιπόν αυτή τα ερωτήματα και πρέπει να βρεις μετά άλλους εθελοντές να πάρουν τα ερωτήματα, τα 50, τα 64 ερωτήματα στη συγκεκριμένη περίπτωση, να πάρουν τα 3.204 documents και να κάνουν για κάθε ερώτημα να διαβάσουν και τα 3.204 και να πούν αν είναι σχετικό ή δεν είναι. Μιλάμε για πολύ σκόπος, έτσι. Καταλαβαίνετε πόσο σκόπος χρειάζεται. Αυτά είπαμε, γίνονταν πριν 40 χρόνια. Ο τρόπος που γίνονται σήμερα οι συλλογές, βέβαια αυτές οι συλλογές που γίνονται με ανθρώπινη παρέμβαση σε πλήρως, είναι και πιο αξιόπιστες. Αυτή τη στιγμή όμως, οι συλλογές αυτές, με αυτές οι συλλογές δουλεύαμε πριν 20 χρόνια. Καθώς το IR άρχισε να μπαίνει, βασικά άρχισε να μπαίνει το website, που το scale άρχισε να γίνεται μεγάλο, δεν έχει νόημα τώρα. Αυτό είναι αστείο καν για να το συζητάμε. Εννοώ συλλογές για να φανταστείτε, όταν εγώ έκανα το διδακτορικό μου, όλα μου τα πειράματα τα εκτέλεσα με αυτές τις δύο συλλογές. Λοιπόν, τώρα ας πούμε είναι αστείο, άμα πάει κάποιος να κάνει μια διατριβή με αυτές τις δύο συλλογές, θα τον πούνε, εντάξει, κόδεσε, φύγε κατευθείαν. Δεν πρόκειται να... Έτσι, οι συλλογές είναι της τάξης των εκατοντάδων χιλιάδων, των εκατομμυρίων κειμένων. Λοιπόν, εκεί προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε την ίδια διαδικασία, πάρε 50 ερωτήματα και διάβασε 50 εκατομμύρια documents, δεν θα γίνει ποτέ αυτό. Έτσι, εκεί υπάρχουν άλλες διαδικασίες, συγκεκριμένα η διαδικασία του pooling, την οποία θα την εξηγήσουμε αναλυτικά κάποια στιγμή όταν θα μιλήσουμε. Πάντως γίνεται ημιαυτοματοποιημένα. Πάλι γίνονται human judgments, έτσι, πάλι υπάρχουν δηλαδή
αξιολογήσεις από ανθρώπους, αλλά όχι στα 50, ας πούμε, εκατομμύρια documents, αλλά σε ένα pool, σε ένα υποσύνολο δηλαδή από τα κείμενα, τα οποία για κάποιο τρόπο μαζεύονται. Άρα λοιπόν, κλείνω. Επίσης να σας πω πριν κλείσω, ότι τώρα που το θυμήθηκα, ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα καταλήξετε και... Θα καταλήξετε, πού θα καταλήξετε, όχι, το έφαγα το link. Λοιπόν, track. Λοιπόν, θα καταλήξετε σε αυτή την ιστοσελίδα, ό,τι και να κάνετε. Τώρα πάτε σε αυτό, δεν ξέρω τι θα ψάξετε, track, Lucene, αυτό εδώ. Θα φτάσετε σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα. Αυτή η ιστοσελίδα είναι η ιστοσελίδα του Track Retrieval Conference. Είναι όλα τα evaluations που γίνονται και που οργανώνονται από το National Institute for Standards in Technology, από το NIST δηλαδή. Και ουσιαστικά τι είναι, είναι ένας οργανισμός, υπάρχουν κι άλλοι, θα δείτε στις διαφάνειες που θα δούμε αργότερα, υπάρχουν κι άλλοι οργανισμοί που κάνουν αυτό εδώ, είναι ένας οργανισμός ο οποίος τι κάνει, βγάζει συλλογές, βγάζει test collections και καλεί κάθε χρόνο groups για να συμμετέχουν σε διάφορα task. Όταν λέμε task, τα task είναι πάρα πολλά, παιδιά. Δεν είναι, δηλαδή, άμα δείτε εδώ που λέει tracks, τα tracks στην ορολογία του track λέγονται, δείτε εδώ πόσα track υπάρχουν. Clinical Decision Support Track. The Clinical Decision Support Track investigates techniques for linking medical cases to information relevant for patient care. Έτσι, medical, δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για medical retrieval. Federated Web Search Track. Έχει να κάνει με το Federated Search που μιλούσαμε και που θα μιλήσουμε. Έτσι, δείτε δηλαδή microblock track. The microblock track examines the nature of real-time information needs and their satisfaction in the context of microblocking environments such as Twitter. Δηλαδή, σαν να λέμε sentiment analysis και τα λοιπά, έτσι. Δηλαδή, retrieval, social search retrieval, να κάνω retrieve tweets για να τα κάνω μετά sentiment analysis. Web track, explore web-specific retrieval tasks. Έτσι, block track, να κάνω δηλαδή retrieval σε blocks. Chemical IR track, να κάνω retrieval σε κείμενα, εκεί έχουν κάποια ιδιαιτερότητα ότι υπάρχουν χημικές ενώσεις και θέλω να κάνω retrieve χημικές ενώσεις. Να δίνω δηλαδή χλώριο αυτό και τα λοιπά, δεν ξέρω τύπου χημικής ένωσης, και να κάνω retrieve τα κατάλληλα document. Έτσι, cross-language track. Δηλαδή, δίνω query στα κινέζικα και ανακτώ κείμενα στα ελληνικά. Δίνω query στα ιταλικά και ανακτώ κείμενο στα βραζιλιάνικα, βλακία, είπα γιατί είναι το ίδιο πράγμα, στα αγγλικά. Κατανοητό, και κάθε ένα από αυτά τα tracks έχει τα δικά του test collection, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή δεν χρησιμοποιείται το ίδιο test collection για να κάνω το ίδιο πείραμα. Το collection σχεδιάζεται για το πείραμα που θέλω να εκτελέσω. Έτσι, και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εδώ θέλει και πάρα πολύ δουλειά και πέφτουν και πάρα πολλά χρήματα για να δημιουργηθούν αυτές εδώ οι συλλογές. Απλά το λέω για να το ξέρετε. Έτσι, τα track είναι πάρα πολλά, βλέπετε, έχει genomics, interactive. Το interactive track είναι με τη χρήση χρηστών. Δηλαδή κάνεις πείραμα, κάνεις μια μηχανή αναζήτηση, αλλά βάζεις χρήστες μέσα. Okay. Legal track, ψάχνω για νομικά κείμενα. Όλα αυτά εδώ λοιπόν έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Patent, ξέρω εγώ, retrieval track. Και εκεί έχει τις ιδιαιτερότητες. Εκεί, ας πούμε, στις πατέντες προσπαθεί να χρησιμοποιήσει λέξεις για να μην του βρεις την πατέντα. Είναι τα λεγόμενα υποβρύχια, έτσι λέγονται. Δηλαδή κείμενα που φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο, ενώ, ας πούμε, όλος ο κόσμος φτιάχνει κείμενα με την ελπίδα να βρεθούνε, εκεί φτιάχνονται κείμενα με την ελπίδα να μην βρεθούνε. Έτσι, γιατί άμα δεν βρεθούν και του παρουσιάζει την πατέντα, θα σου στείλει μια ωραία μήνυση και θα σου πει: εντάξει, ρε φίλε, να κάνουμε ένα συμβιβασμό. Έτσι, δηλαδή, ελπίζει όταν κάποιο άλλο κάνει μια ιδέα να μην βρει τη δικιά του την πατέντα, αν σκοντάφτει τη δικιά του την πατέντα, και να του την κάτσει μετά με άλλο τρόπο.
Όλες λοιπόν αυτές οι ιδιαιτερότητες σημαίνει ότι έχουμε πολλά tasks τα οποία μπορεί να μην τα έχετε σκεφτεί, έτσι. Και φτιάχνουμε τις αντίστοιχες συλλογές. Θα ασχοληθείτε με όλα αυτά εδώ σε καμία περίπτωση, έτσι, ούτε για πλάκα. Δηλαδή ένας, ακόμα και ένας επιστήμονας που ασχολείται 30 χρόνια με information retrieval, μπορεί να ασχοληθεί με 2, 3, 5, 10 ας πούμε, από αυτές τις συλλογές, 15, δεν πρόκειται να ασχοληθεί με παραπάνω. Απλά λέω για να δείτε, γιατί θα διαβάζετε τώρα εσείς άμα κατεβάσετε το Terje, θα λέει ας πούμε ότι το Terje Rich Standard Track Format, και θα λέτε τώρα τι είναι το Track Format. Είναι το format το οποίο έτσι προωθεί και χρησιμοποιείται, ας πούμε, και χρησιμοποιείται στα Track Conferences. Δεν νομίζω ότι έχω να πω κάποια άλλη πληροφορία σχετικά με την άσκησή σας. Με το αυτό, το μόνο που μένει είναι τώρα να σας στείλω το link και ό,τι άλλη πληροφορία χρειάζεται για να μπορέσετε να το εκτελέσετε, έτσι. Άρα, απλά πράγματα, 4 εβδομάδες. Απλά πράγματα, δηλαδή, τυπικά παιδιά, κάποιος που θα ασχοληθεί το Σάββατο, ας πούμε, και την Κυριακή, το πολύ, θα έχει τελειώσει. Το πολύ, πολύ. Βαριά, βαριά το λέω. Φυσιολογικά, σε μία μέρα πρέπει να έχει τελειώσει όλο, φυσιολογικά. Έτσι, αν δηλαδή είστε τυχεροί και βρείτε τη συλλογή στη μορφή που θέλετε. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα, επειδή και το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε, πάντα στο Terje, σας το λέω από τώρα, μην το ψάξετε και πάρα πολύ, επειδή και το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε θα είναι κομματάκι άγνωστο, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν πολλά βίντεο στο YouTube, υπάρχουν πολύ ωραίες παρουσιάσεις που ήδη τις βρήκαμε και τις ανεβάσαμε, υπάρχουν βίντεο που φτιάξαμε εμείς, τα φτιάξαμε πέρσι ειδικά για αυτό το λόγο. Εντάξει, κάντε άμα θέλετε και ένα φόρο μεταξύ σας, ας πούμε, να... Εννοείται θα δουλέψετε ατομικά, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να εμφυσίσω, ας πούμε, τη λογική ότι, εντάξει, αν κάποιος κάνει έναν αλγόριθμο, ξέρω εγώ, που μετατρέπει αυτό εδώ το αρχείο, εννοώ το αρχείο με τα κείμενα, το μετατρέπει στο track format, ας το δώσει και στον άλλον και ας σου πάρει και από 10 ευρώ, έτσι. Ας βάλει την υπόσχεση για ένα ποτό, ας πούμε, κάτι. Δεν θέλω να εφησίσω τη λογική του ακραίου ανταγωνισμού, αλλά σκεφτείτε, γιατί ούτως ή άλλως, το παιχνίδι δεν θα παιχτεί στο format, έτσι, αλίμονο, ας πούμε, για το αν κάποιος θα κουραστεί για να κάνει. Λέω, άμα ψάξετε, είμαι σχεδόν βέβαιος ότι θα τη βρείτε στο format, για να τη διαβάσει το track κατευθείαν. Θέλετε να κάνετε τον αλγόριθμο να δώσει μόνο από 10 ευρώ. Όχι, αλλά γενικά, εντάξει, προσπαθήστε, ας πούμε, να είστε δημιουργικοί, γιατί έτσι θα φτάσετε και πιο... Αν κάποιος δεν χάσει, ας πούμε, 6 ώρες για να μετατρέψει τη συλλογή, που δεν δέξετε 6 ώρες, είναι μία ώρα το πολύ για αυτές τις τόσο απλές μορφές, αλλά έστω και αυτή τη μία ώρα, αν δεν χάσει, θα κάνει κάτι άλλο πιο δημιουργικό. Βέβαια, στο δεύτερο το project, το τονίζω αυτό, έτσι, είστε τελείως ανταγωνιστικοί. Στο δεύτερο το project που θα σας δώσει, δηλαδή ο βαθμός που θα πάρετε εξαρτάται από το πόσο καλύτερο θα είστε από τους άλλους. Okay, για να μην έχουμε... Στο δεύτερο project, ναι. Σε αυτό το project θα το κρατήσουμε λίγο πιο απλό. Βέβαια, αν κάποιος κάνει επιπλέον πράγματα, έτσι, δηλαδή, αν κάποιος τώρα είπε ο Θόδωρος, ας πούμε, σου λέει εγώ θα κάνω στατιστικά, θα κάνω το ένα, άμα μου τα στείλει, ας πούμε, και όντως τα έχει κάνει και θα το μετρήσουμε λίγο πιο... ναι, έτσι είναι η ζωή, έτσι. Γιατί υπάρχουν πολλές αναφορές από τα διάφορα εργαλεία, από τα διάφορα εργαλεία που θα μπείτε και οτιδήποτε διαβάσετε θα αναφέρετε το track. Οπότε είναι πολύ πιθανόν ότι θα φτάσετε άμεσα τώρα για το δικό σας το task, για το δικό σας το project, δεν υπάρχει ανάγκη άμεσα να καταλήξετε εκεί. Απλά θα φτάσετε λόγω
Λοιπόν, αυτά παιδιά, κάνουμε ένα διαλυματάκι 5 λεπτών, όχι παραπάνω.